Τι να μας πει και ο καινούργιος ερωτάς σου, Ειρήνη μου. Εσύ τι να μας πεις που με καίες πριν την ώρα μου στην πίστα. Λοιπόν, έχεις κάνει ποτέ συνέντευξη και να σε βλέπουν 1500 άτομα? Όχι, ποτέ. Ποτέ. Εν τω μεταξύ μου λες, έλα λίγο στην πίστα να κάνουμε και βλέπω τον κόσμο έξω. Λέω τέλεια. Ωραία. Πώς νιώθεις, καταρχάς, πώς νιώθεις όταν τραγουδάς πάνω στην πίστα και σε βλέπει κόσμος? Έχεις συνηθίσει? Ναι, τώρα αυτή τη στιγμή νιώθω κάπως διαφορετικά από ότι όταν τραγουδάω. Όταν τραγουδάω δεν ξέρω γιατί, δεν με ενοχλεί τόσο. Τώρα λίγο έτσι κάπως είναι άβολο. Εντάξει λοιπόν, πες μας, τι είπες για τον καινούριο έρωτα, ναι. Έχεις καινούριο έρωτα? Εγώ ξέρω, έχεις ένα μόνιμο έρωτα. Ο καινούριος έρωτάς σου είναι το καινούριο τραγούδι μου, ναι. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Στίχη μουσική είναι Παντελής Παντελίδης. Να μας πείτε ο καινούριος έρωτας σου. Νιώθεις καλά που η φετινή σεζόν για σένα από το καλοκαίρι ξεκινάει τόσο δυνατά? Γενικά, δόξα τω Θεώ, δεν έχω παράπονο, έχω συνέχεια δουλειά και αυτό είναι πολύ τεράστιο για τη συγκεκριμένη εποχή που διανύουμε. Το ίδιο νιώθω και ευλογημένη το ότι το καλοκαίρι είμαι σε μια ομάδα που νιώθω ασφάλεια, που νιώθω αγάπη, νιώθω σεβασμό και χαίρομαι πάρα πολύ το ότι θα το κάνουμε μαζί αυτό το tour, γιατί θα το συνδυάσουμε και θα περάσουμε και καλά, αλλά δεν θα νιώσω ότι δεν έχω και καλοκαίρι. Λάθος το πω, κατεβαίνεις εδώ, φτάσαμε στο τέλος να πας στο καλό. Το έχεις στη ζωή σου εύκολο το πείμα και πέσα στο δίκτυ σου σαν θύμα. Φαντάζομαι ότι πολύ μεγάλο ρόλο στην εξέλιξή σου παίζει και η εμφάνισή σου. Χάρη μου, αυτό εγώ ποτέ δεν ξέρω, δεν το έχω νιώσει ποτέ έτσι όπως μου το λένε. Δηλαδή μου το λες εσύ που το βλέπεις απ' έξω. Εγώ δεν ποντάρω εκεί. Ποντάρω πάντα στη δουλειά μου, στις δυνατότητές μου, στην εξέλιξή μου, στο να κοπιάζω και να εξελίσσομαι σαν Ειρήνη. Κατά εμένα θεωρώ ότι γι' αυτό έχω δουλειά, όχι λόγω εξωτερικής εμφάνισης. Τώρα αν παίζει και αυτό, ευχαριστώ τη μαμά και τον μπαμπά. Το ψέμα σου πια δεν παίρνω πουθενά, να με συγχωρέσεις, έχω αλλάξει μυαλά. Αν σε ακουμπήσει κάποιος σε οποιοδήποτε μέρος του σώματός σου, ναι, είναι σαν να χτυπάει σίδερο. Όχι, εντάξει, υπερβάλλει. Δεν παίζεσαι. Τι κοιλιακή είναι αυτή, τι κορμάρα είναι αυτή. Σε βλέπουμε στα περιοδικά, σε βλέπουμε τώρα στα site που είχες πάει στη Μύκονο, εκεί με τα αεροπλανικά πάνω, τα ναι, extreme sports που έκανες. Το καλοκαίρι, επειδή ζεσθενόμαστε, να γίνεται πιο έντονα. Από μικρή ήμουνα στον αθλητισμό. Έκανα πολλά χρόνια επαγγελματικά handball. Όλο αυτό σταμάτησε όταν ξεκίνησε και μπήκε το τραγούδι στη ζωή μου. Παρόλα αυτά δεν έχω βγάλει καθόλου, πώς να σας το πω, τη δραστηριότητα, τον αθλητισμό, την υγεία. Εγώ το θεωρώ υγεία το να αγαπάς τον εαυτό σου και να μην ξεχνάς να αφιερώνεις λίγο χρόνο γι' αυτόν. Είναι τρόπο ζωής, είναι κάτι που άμα το μάθεις από μικρή, άμα μεγαλώσεις μέσα σε γήπεδα, μεγαλώσεις με τέτοιες παρέες, αποκτάς και τέτοια παιδεία. Παρόλο τις υποχρεώσεις, προσέχω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα κάτι να κάνω, ώστε να μην κοιμάται ο μυς, να διατηρήσει δηλαδή, να διατηρούμε. Παράλληλα προσέχω και την τρώω, εννοείται. Βραδιάζει χωρίς προοπτική. Το ξέρω πάλι τίποτα πως δεν θα συμβεί. Εγώ δεν έχω ταμπέλες, θεωρώ ότι η μουσική είναι μουσική. Αν κάποιος αγαπάει τη μουσική, αγαπάει και όλα τα είδη. Δηλαδή, σίγουρα σε κάποιο είδος είσαι πιο δυνατός στις ικανότητες. Αλλά πειραματίζομαι και νομίζω ότι θα με πάει ο δρόμος από μόνος του εκεί που πρέπει. Αλλά δεν τα διαχωρίζω. Μ' αρέσει το μοντέρνο εξίσου το ίδιο όσο μ' αρέσει το λαϊκό, όσο μου αρέσουν οι λεζάντες, όσο μου αρέσουν τα έντεχνα, τα ροκάκια. Το ίδιο διασκεδάζω, την ίδια πιπ νιώθω σε όλα αυτά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ειρήνη που μίλησε στην εκπομπή μας και αυτό που μας εντυπωσίασε.